Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Τι κάνεις εσύ, τι είναι αυτό, ρε. Μιχάλη, που τρώω ένα γιαουρτάκι, κακό είναι. Πρωί, πρωί, τι γιαούρτι είναι αυτό. Τι γιαούρτι, 2%. Ή φάτου ή βάλτε να φορτίσει. Ας το διάλογο. Τι πάθατε, εγώ παιδιά δεν στάθηκα καθόλου. Φόραγες μάσκα? Όχι, την Παρασκευή. Ρε εσείς, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ μετά από ένα μήνα. Ναι. Παιδιά, φοράγαν όλοι μάσκες. Ναι. Λέω, θα με χειρουργήσουν εδώ. Εδώ. Δεν θα ψωνίζω. Για κάτι άλλο ήρθα. Σας είμαι το 1822. Παιδιά, όταν ο Κολοκοτρώνης πετάγανε πέτρες με τους άλλους τα λοιπά, ναι, κυκλοφόρησαν τα πρώτα ψεύτικα δόντια. Τέλεια. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ τον Αποστόλη. Ποιος είναι? Άντε καλέ, μητέρα εσείς. Ναι. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Απόστολα. Μην του το πείτε, φέρτε να του κάνω έκπληξη. Απόστολε. Ναι. Έλα Απόστολε, τι κάνεις? Καλά. 95,2 Athens DJ, Απόστολε. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Μαθαίνουμε ότι γίνεσαι 10 χρονών. Αμέ. Αμέ. Και ότι είσαι, λέει, ακούς πολύ συχνά την εκπομπή, είναι έτσι? Φυσικά. Okay. Λοιπόν, χρόνια πολλά από τη μαμά και από τον μπαμπά βεβαίως και από εμάς. Εντάξει, Απόστολε, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ελάτε για τα νέα, είναι ευχάριστα. Ποια είναι? Για πες. Ειδικά για τους μακροχρόνια παντρεμένους. Για πες. Συμβουλή ιατρού λόγω κορονοϊού. Κόψτε το σεξ, κοιμηθείτε σε ξεχωριστά κρεβάτια. Άκου εδώ ρε παιδιά, επιτέλους. Επιτέλους. Αν και πολλοί το έχουν ξεκινήσει και το έχουν κάνει εδώ και χρόνια. Συστάσεις για τον περιορισμό των ερωτικών επαφών από έναν χειρούργο ουρολόγο-ανδρολόγο. Χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος, όταν ρωτήθηκε αν κόβεται το σεξ λόγω κορονοϊού, απάντησε. Εγώ θα έλεγα ναι. Λέμε να πλένουμε τα χέρια μας και να είμαστε σε απόσταση από τον άλλον. Δεν μπορείς όμως να το κάνεις αυτό την ώρα που κάνεις σεξ. Γιατί ρε γιατρέ? Του κάνεις πριν, να το κάνεις και μετά. Ενδιαμέσως δεν αποσέξεις που βάζεις τα χέρια σου. Το κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία, τα λες πρωί-πρωί. Εσύ, Μιχάλη, μίλησέ μας εσύ, γιατρέ τον FM, μίλησέ μας. Ναι, εγώ δεν βάλω τέτοια πράγματα. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο γιατρός για το αν πρέπει τα ζευγάρια να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια, απάντησε: προληπτικά θα ήταν καλό. Ίσως στην περίοδο που υπάρχει έξαρση να χρειάζεται να είμαστε σε ξεχωριστά κρεβάτια. Δεν πεθαίνει κανείς από μία μικρή αποχή. Λοιπόν, κοιμηθείτε ξεχωριστά. Συγγνώμη, Μιχάλη, μάμα, είναι το σπίτι 50 τετραγωνικά, πού θα κοιμηθούμε? Σε άλλο κρεβάτι. Ο ένας στο τιβάνι, ο άλλος στην κρεβατοκάμαρα. Δεν πειράζει. Αυτό θα φέρει. Έλα, έλα. Ξεπαρεού για λίγο. Καλό είναι. Τι πρέπει να κάνεις για να εντυπωσιάσεις το αφεντικό σου ανάλογα με το ζώδιο του? Α, με ενδιαφέρει. Τι? Τρέχοντας ήρθε. Σε ενδιαφέρει. Ήρθα πάνω στην ώρα, Μιχάλη μου. Παρακαλώ, για λέγε. Το αφεντικό σας είναι γόκερος και το έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Ναι, είναι! Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να το εντυπωσιάσετε? Πες μου! Να είστε ειλικρινείς. Ναι. Ψύχρεμοι. Ναι. Ακριβείς σε κάθε σας ενέργεια. Ναι. Να ανταποκρίνεστε στους στόχους της δουλειάς. Να είστε οργανωμένοι, συνετοί. Και να αφήνετε τα προσωπικά σας θέματα στο σπίτι. Ορίστε μας, τίποτα δεν ζητάει αυτό το αφεντικό. Και να του κάτσεις. Εσύ, Μιχάλη. Παρακαλώ. Αυτό ήταν υποσημείωση. Καλέ! Μύρε, πρωί. Ποιο από τα τρία? Ελάτε. Τι είναι η πατατούκα? Η πατατούκα είναι η πατάτα στα ποντιακά. Δεύτερον, η πατατούκα είναι ψάρι με άσπρο παχύ και λιπαρό κρέας, γνωστό ως και παλαμίδα. Η πατατούκα είναι ένα είδος ναυτικού παλτού. Τι είναι η πατατούκα? Το τρίτο. Βεβαίως. Ναυτικό παλτό. Βεβαίως, κύριε. Γι' αυτός, παιδιά, ο Θεός. Γι' αυτό είναι και Θεός. Για πες, γιατί. Είναι δηλαδή, η εξυπνάδα του είναι τρελή. Ναι. Ο Θεός τι έχει πει? Να αγαπάς τη γυναίκα σου, λέει στο γάμο. Βεβαίως. Να αγαπάς τη γυναίκα. Δεν λέει να προσπαθείς να την κατανοήσεις. Λέει να την αγαπήσεις. Σωστά. Ναι, δεν σου λέει το άλλο, άστο, μην προσπαθείς. Άστο να πάνε στο διάλογο. Είπε ο ίδιος ο Θεός. Ναι. Γιατί έχουμε μυαλό πολύ και δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Λοιπόν. Marinating. Πώς? Τι είναι το marinating? Μαρινάρο κάτι. Μαρινάρο κάτι. Το μυαλό στο φαγητό είναι. Τι είναι? Η νέα τάση στο σεξ που πρέπει να δοκιμάσεις. Πώς? Παιδιά, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Α, πάντως είναι μαρινάρισμα. Το βάζεις λίγο μέσα, το ξανά. Ναι, το αφήνει. Και μετά το δοκιμάζει ο άλλος. Αυτό δεν είναι. Έχω πέσει σε ειδικούς εδώ μέσα. Πόσο ντροπή νιώθω αυτή τη στιγμή. Άστο στο μυαλό στο φαγητό. Ναι, αλλά πληρώνεσαι καλά. Πόσο ντρέπομαι. Άκουσα αυτό που άκουσα. Άκουσες αυτό που άκουσες. Δεν κάνανε παράστατα τα αυτιά μου. Όχι, δεν κάνανε δυστυχώς. Τι είπα? Μια ντροπή, Μιχάλη. Εάν βασίζεται στο μαρινάρισμα, το μαρινάρισμα και μετά το δοκιμάζει ο άλλος. Φτάνει.
Για λέγε. Αρκετά. Να δεις λοιπόν, ότι θα είναι αυτό που είπα. Ας μιλήσουμε επιστημονικά. Είναι ακριβώς όπως το σεξ χωρίς την κίνηση. Με απλά λόγια, οι δύο σύντροφοι κάνουν σεξ, αλλά είναι τελείως ακίνητοι. Μισό λεπτό, ένας πάει στον άλλο ή δίπλα-δίπλα. Ω, δεν μας πειράζει αυτό, αρκεί να είστε ακίνητοι. Δεν κουνιέσαι. Και πώς θα. Πώς δεν κάνεις. Θυμάσαι πώς παίζαμε τα αγαλματάκια κούνη τα μέρα ή νύχτα. Ναι, ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Όχι, υπάρχει επαφή. Α, υπάρχει επαφή. Υπάρχει και είσαι κίνητος. Να κάνουμε την πρώτη version που πάγω να το μαρινάρω. Έχει λυσάξει. Νιώθω ντροπή. Πάλι ακίνητος θα είμαι. Νιώθω ντροπή. Και εγώ μαζί. Τρέπομαι που είμαι σε αυτή την εκπομπή. Που είναι ο διευθυντής. Έχει πάρει άδεια. Όχι, μαρινάρι. Παραδέξου το. Τι. Τι να παραδεχτεί. Το βλέμμα είναι γενικό προς όλες τις κατευθύνσεις εδώ μέσα. Ναι. Βλέπεις πορνό στη δουλειά. Το έχω κάνει. Το έχει κάνει. Θα σου δώσω, παρόλο ότι δεν πρέπει ως αφεντικό, αλλά θα σου δώσω κάποιες. Αρχικά να προτιμάς το κινητό σου. Το κινητό σημαίνει άκρα μυστικότητα και προσωπική ευχαρίστηση. Είναι μόνο για τα μάτια σου. Πάντα, Μιχάλη μου. Τώρα, εάν μπας και βλέπεις, γιατί το παρακάνεις και βλέπεις μέσα από το κομπιούτερ σου, σε παρακαλώ πρόσεχε τα ηχεία του PC, γιατί προηγουμένως έχεις ακούσει, έχεις βάλει αργυρό. Ναι. Και βαράει δυνατά. Όχι, ξαφνικά πιστεύεις ότι τα ηχεία σου είναι χαμηλά, μπαίνεις στο player και αρχίζει. Τέλεια! Από Μιχάλη μου ότι κάτι μπήκε, κάτι ξαφνικά. Δεν μπήκε. Ιός. Διαφήμιση ήτανε. Ναι. Πριν πατήσεις play, κλείσε τα υγεία. Εντάξει, το έχω κάνει. Έτσι, πάτε. Δες κάτι μικρό. Τι εννοείται μικρό? Δηλαδή κάτι του 30 δευτερόλεπτου. Α, τζαπ, τέλος. Δεν θέλει πολύ. Μην βάζεις μέσα και τα προκατακτικά, διότι περνάει η ώρα. Δεν γίνεται. Μπορεί να περάσει ο διευθυντής από εκεί, εγώ. Σωστά. Ο οποίος δίνει οδηγίες τώρα. Όχι μόνο, θα κάτσει να το δει και αυτός. Προσοχή, μη τις βλέπεις ομαδικά με άλλους. Γιατί δεν θα μαζευτούν ποτέ ένας δύο. Θα μαζευτεί όλος ο λόγος. Θα βγει η γραμματεύση του διευθυντού και θα πει κάτι γίνεται μέσα. Ναι. Θα έρθει ο διευθυντής μετά. Το έχει κάνει. Ναι. Και τι έγινε όταν ήρθε ο διευθυντής? Είδε και αυτός. Στην υγειά μας, βρε παιδιά. Όλοι είναι θα αδέρφια. Σας βγαίνει η αδελφικότητα σε τέτοια πράγματα. Ναι, η συντροφικότητα. Λέγοντα, καλημέρα παιδιά, σας ακούμε λέει από Αιθιοπία. Και λογικά πρέπει να είμαστε οι μόνοι, λέει η Μαρίνα. Δεν τους άκους πίσω. Μαρίνα μου, όλοι ακούνε. Και πώς του λένε αυτούς? Μαόρι. Οι Μαόι. Είναι οι Μαόλοι. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.